με ευθοσύνη και αγαλίαση στις καρδιές μας, αδερφή μου αγαπητή. Χαιρετίζομαι και απόψε την υπερευλογημένη δέσποινα του κόσμου, την μητέρα του Θεού, την κυρία Θεοτόκου και δική μας μητέρα. Εδώ στον ιερό ναό του Αγίου Ιωακήμ του νέου ασκητού του Ηγουμένου της Μονής των Νοτελών του τοπικού μας Αγίου, στον οποίο η ευσέβεια αυτού του τόπου, αυτής της γειτονιάς, αυτής της πόλεως, τη μνήμη υψώνει αυτόν τον περικαλεί όταν θα πελατωθεί ιερών ναών. Επειδή ο Κύριος οικονόμησε απόψε να είμαστε εδώ μαζί μπροστά στο Πανάγιον εικόνισμα της Υπεραγίας Θεοτόκου, επιθυμώ δύο λόγια από την καρδιά μου να πω στην αγάπη σας, που αφορούν στο πρόσωπο της υπερευλογημένης κυρίας Θεοτόκου, και να αντλήσουμε κάποια διδάγματα μέσα από τα πολλά στολίδια τα οποία κοσμούν την Παναγία προσωπικότητά της. Η Παναγία μας, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας και συγκεκριμένα ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ένας από τους μεγάλους πατέρας που την ύμνησε επάξια μαζί με άλλους πολλούς, η Παναγία μας, λέγει ο Ιερός Δαμασκηνός, δεν έχει απλώς κάποια ή κάποιες αρετές, αλλά είναι το δοχείο όλων των αρετών και όλων των χαρίτων του Θεού. Είναι η Πανακύρατος και Πανάμονος κόρη, η οποία έγινε το δοχείο της χάριτος του Θεού μέσα από τα αίματα της οποίας ως την χάνη της πάση γνωστών ενθρώπισε ο Θεός, έλαβε ο Άσα Κοσάκα και έγινε άνθρωπος για να δώσει σε μας και να χαρίσει την λύτρωση. Γι' αυτό η Παναγία μας ονομάζεται Νέα Εύα, καινούργια ζωή δηλαδή, που μέσα από τα αγνά αίματά της ήρθε η ανακαίνιση και η χαρά στον κόσμο. Ενώ η πρώτη Εύα, η παλαιά γυναίκα, η παλαιά Εύα, δια της παρακοής της, έφερε εις τον κόσμο την αράν, την κατάραν δηλαδή, ενώ η Παναγία, ως χαρακτηριστικά λέγεται, έφερε εις τον κόσμο την χαράν. Η Παναγία, θα μας πει στη συνέχεια ο ιερός αυτός πατήρ της Εκκλησίας, είχε βαθιά εσωτερική πνευματική ζωή. Αλλά τι είναι η πνευματική ζωή? Ας δούμε αυτό το θέμα έτσι σε λίγες γραμμές και με λίγες σκέψεις απόψε. Πολλές φορές ακούμε ότι χρειάζεται να κάνουμε πνευματική ζωή και να είμαστε πνευματικοί άνθρωποι. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία να δούμε τι είναι η πνευματική ζωή, αφού πνευματικότερος άνθρωπος από την υπερευλογημένη Θεοτόκο ούτε γεννήθηκε ούτε θα γεννηθεί ποτέ στον κόσμο. Η πνευματική ζωή είναι μια εσωτερική ζωή, δεν είναι μια εξωτερική κατάσταση. Δεν είναι μια εξωτερική σχέση με το Θεό, μια εξωτερική γνωριμία με το Θεό και τους Αγίους, αλλά είναι μια μυστική επικοινωνία, μια χάρη ουσιαστική, η οποία δίδεται σε εκείνους οι οποίοι κάνουν ένα πνευματικό αγώνα. Γι' αυτό και οι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε ότι η πνευματική ζωή είναι καθαρά εσωτερική ζωή, είναι μια βιωματική κατάσταση. Βέβαια, στον σύγχρονο κόσμο, αν μιλάς για πνευματική ζωή, είναι σαν να μιλάς σε ξένες γλώσσες. Ένας που δεν ξέρει λόγου χάρη αγγλικά ή γαλλικά, αν βγεις έξω και του μιλήσεις σε αυτή την γλώσσα, δεν θα καταλάβει. Το ίδιο είναι όταν μιλάμε σήμερα για πνευματική ζωή, γι' αυτό πρέπει να τα κάνουμε λιανά τα πράγματα, για να μπορούμε να συνεννοούμεθα. Πνευματική ζωή είναι, επαναλαμβάνω, η εσωτερική ζωή, η ζωή της χάριτος του Θεού. Δεύτερον, η πνευματική ζωή είναι ζωή δυνάμεως. Αυτός που ζει πνευματική ζωή είναι πολύ δυνατός. Αυτός που έχει σχέση με το Θεό, έχει εξαιτίας αυτής της κοινωνίας και της χάριτος του Θεού, έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίζει πολλές και δύσκολες καταστάσεις. Λόγου χάρη οι μάρτυρες της Εκκλησίας μας, που είχαν πνευματική εσωτερική ζωή και βιωματική κατάσταση κοινωνίας με το Θεό.
αντιμετώπισαν πολέμους και δυσκολίες από τον Παμπονιώτα των εχθρών τον διάβολο, αλλά και από τα όργανα του διαβόλου, τους δημίους και άλλες πολλές καταστάσεις δυσχερείς και δύσκολες. Αλλά μέσα από αυτή την πνευματικότητα που είχαν, τους έδωσε ο Θεός τη δυνατότητα να γίνουν ήρωες της ζωής και να ξεπεράσουν τον εαυτό τους, να ξεπεράσουν τον κόσμο, να ξεπεράσουν τον μισόκαλον διάβολο και αφενός μεν να είναι ουρανοπολίτες της Βασιλείας του Θεού, αφετέρου δε να γίνονται για μας ιερά και άγια παραδείγματα και πρότυπα ζωής. Σήμερα μας λείπουν τα πρότυπα ζωής. Και είναι ευκαιρία να πούμε ότι εσείς που είσαστε άνθρωποι του Θεού και ευλογημένοι Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί, πρέπει ως γονείς αυτό να το προσέξετε ιδιαιτέρως. Σήμερα ο χώρος εκείνος που θα αλλοιώσει με την καλή αλλοίωση τον τόπο μας και το γένος μας, για να βρούμε το δρόμο μας και να προχωρήσουμε, είναι η οικογένεια. Αν διαλυθεί η οικογένεια και αν χάσουμε εσάς, αν χάσουμε τη συνοχή της οικογένειας, τότε χαθήκαμε. Τα πρότυπα λοιπόν μας λείπουν σήμερα. Και τα πρότυπα δεν είναι ξένα από το χώρο, μας, είναι μπροστά μας. Θέλετε οι νέες κοπέλες πρότυπων, ιδού η Παναγία. Θέλουν οι νέοι άνθρωποι γενικώς πρότυπα, ιδού οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Θέλετε όλοι πρότυπα, ιδού οι μάρτυρες, οι όσοι, οι δίκαιοι, οι αγωνιστές, οι πνευματοφόροι και θεούμενοι άνθρωποι, οι οποίοι παρελάβουν ενωπιόν μας. Πρέπει λοιπόν να τους μιμούμεθα εις τον αγώνα, εις την πνευματικότητα και εις την αρετή. Τρίτον, η πνευματική ζωή είναι ζωή ανακαινιστική, είναι ζωή αναπλαστική, είναι ζωή που ανακαινίζει τον κόσμο, όχι μόνο τον εσωτερικό κόσμο αυτού που ζει αυτή τη ζωή, αλλά βολιάζει και τη ζωή των άλλων. Όταν μέσα σε μία κοινωνία υπάρχουν Άγιοι άνθρωποι, αυτοί οι άνθρωποι γίνονται πόλος έξεως των άλλων ανθρώπων, γιατί βλέπουν τη αυτήν χάρη να έχει εκχυθεί εις το πρόσωπον αυτών και εις τα χείλη αυτών, όσα είπε άλλος πατήρ της Εκκλησίας. Λέμε, βλέπω αυτόν τον άνθρωπο να έχει πρόσωπο νηλαρό. Οι Άγιοι του Θεού έχουν μια ξεχωριστή ματιά, ένα ξεχωριστό βλέμμα. Είτε μιλάνε, είτε σε κοιτάνε, είτε σε χαιρετάνε, είτε περπατάνε, είτε οποιαδήποτε άλλη κίνηση κάνουν, είναι οι άνθρωποι οι χαριτωμένοι και ξεχωρίζουν. Δεν κρύπτεται η χάρη του Θεού, όσο και εκείνοι εκ της ταπεινώσεώς των γυρεύουν και επιθυμούν και θέλουν να την κρύψουν. Ο Θεός τους παρουσιάζει ως φώτα μέσα εις τον κόσμο. Εξάλλου αυτό δεν είπε ο Κύριος. «Ημείς εστέ το φως του κόσμου, ημείς εστέ το άρας της γης». Για ποιους το είπε αυτό? Για τους μαθητάς του, για τους ανθρώπους που τον αγαπάνε και ζουν πνευματικά. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι αλλοιώνουν με την καλή έννοια όλο το φύλαμα του κόσμου για να δημιουργηθεί ένας καλύτερος κόσμος. Αυτοί είναι εκείνοι που προχωράνε μπροστά και οι άλλοι πρέπει να ακολουθούν αν θέλουμε να ζήσουμε σε καλύτερους κόσμους. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι η πνευματική ζωή είναι ζωή ανακαινιστική. Είναι ζωή αναπλαστική όχι μόνο του εσωτερικού προσωπικού μας κόσμου, αλλά και του κόσμου του εσωτερικού όσων μας πλησιάζουν και της κοινωνίας ολόκληρης. Είναι οι πνευματικοί άνθρωποι το αλάτι του κόσμου. Και θα πω δύο παραδείγματα, απλά δύο-τρία πρόσωπα θα αναφέρω, πολύ γνωστά σε εσάς. Όχι γιατί ήταν από την πόλη μας, αλλά γιατί είναι γνωστά σε όλον τον κόσμο. Παρά το ότι ούτε γράμματα πολλά ήξεραν, ούτε πτυχία από θεολογικές ή άλλες πανεπιστημιακές σχολές είχαν. Το ένα είναι ο Όσιος Πορφύριος, τον οποίο κατέταξε η Αγία μας Εκκλησία εις τα δέλτους των Αγίων πριν από λίγο καιρό. Τον έχετε ακουστά, τον Όσιο και Θεοφόρο Πατέρα ημών Πορφύριο, τον Καυσοκαλυβίτη. Δεύτερον, ο Άγιος Γέροντας, ο Υγειασμένος Παΐσιος, ο Αγιορείτης. Αυτοί οι άνθρωποι
ήταν φώτα μέσα εις τον κόσμο. Ήταν πρότυπα, ήταν άνθρωποι θεούμενοι, ήταν άνθρωποι του Πνεύματος. Και τι γινόταν γύρω από το πρόσωπό τους? Όποιοι άνθρωποι τους έβλεπαν, έβλεπαν κάτι ξεχωριστό στη ματιά τους, στο βλέμμα τους, στη θωριά τους. Και ενώ μπορεί να πήγαιναν εις το Άγιον Όρος κάποιοι από περιέργεια ίσως, ελάχιστοι πάντως, οι περισσότεροι πηγαίνουν πιστεύω για να προσκυνήσουν και να πάρουν χάρη και ευλογία. Αλλά όπως και να πήγαιναν, είτε και από περιέργεια ακόμα, πολλές φορές κάποιοι νέοι άνθρωποι λέγονται κάποια έτσι ωραία περιστατικά με το γέροντα Παΐσιο, επήγαιναν να δούνε ποιος είναι αυτός. Και ενώ πήγαιναν από περιέργεια, έβλεπαν έναν άνθρωπο χαριτωμένο και έλεγαν «αυτός όντως είναι άνθρωπος του Θεού». Τέτοιους ανθρώπους θέλουμε, έλεγαν μέσα εις την κοινωνία. Και αν είχαμε στον κόσμο πολλούς ανθρώπους έτσι χαριτωμένους από τη χάρη του Θεού, θα κάναμε πολύ ωραία πράγματα και θα είχαμε καλύτερη ζωή, ευλογημένη ζωή. Πώς διατηρείται όμως αυτή η ζωή? Είπαμε, η πνευματική ζωή είναι ζωή εσωτερική, το ένα να το θυμάστε, το δεύτερο είναι ζωή δυνάμεως, μας δίνει δύναμη, και το τρίτο, η πνευματική ζωή είναι ζωή αναπλαστική, ανακαινιστική μέσα εις την κοινωνία. Πώς διατηρείται? Αγωνιζόμαστε για να επιτύχουμε τη ζωή αυτή την πνευματική. Πώς αγωνιζόμαστε και αν επιτύχουμε κάτι, πώς θα το διατηρήσουμε? Πάλι με τη γλώσσα των πατέρων θα ομιλήσω με 2-3 απλές σκέψεις. Πρώτον, με την προσευχή. Η προσευχή είναι το σκηνή που μας ενώνει με το Θεό, η σκάλα που μας ανεβάζει στον ουρανό. Είναι η αντρία, είναι το μέσον εκείνο με το οποίο αντλούμε από το πηγάδι της χάριτος του Θεού, την αγάπη Του. Να λοιπόν τι είναι η προσευχή. Δεύτερον, είναι η ασκητική ζωή. Τι εννοούμε ασκητική ζωή? Να πάμε να κλειστούμε στο ασκητήριο, μα εσείς δεν μπορείτε να πάτε. Οι μοναχοί εμείς, ξέρω και εγώ, μπορούμε να πάμε. Αλλά ένας οικογενειάρχης πώς θα κάνει ασκητική ζωή? Με την εμπιστοσύνη μέσα στο σπίτι του, ο σύζυγος στην σύζυγο και την πιστότητα. Με την αγιότητα του γάμου, με την διαφύλαξη της αγιότητος μέσα στην οικογένεια, με την ανατροφή των παιδιών εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, με νηστεία, με αγάπη, με εκκλησιασμό, με μυστηριακή ζωή. Να λοιπόν πώς διατηρείται η πνευματική ζωή. Βεβαίως θα πέσουμε και θα σκοντάψουμε και δεν θα είμαστε πάντοτε όρθιοι σε αυτόν τον αγώνα τον πνευματικό, γιατί θα μας πολεμήσει ο διάβολος. Νομίζετε ότι θα κάτσει εκείνος φρόνιμος? Όχι. Αλλά και εμείς δεν θα καθίσουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Θα πρέπει να πολεμήσουμε με τα όπλα της δικαιοσύνης, με τα όπλα του Θεού, όπως λέγει ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Αυτά λοιπόν έχει να μας πει η Παναγία μας απόψε, αλλά και πάντοτε, μέσα από την ακτινοβολούσα, την Αγία, την πνευματικοτάτη και αγιοτάτη μορφή της, ως Θεοτόκος και Μητέρα του Θεού. Κρατήστε λοιπόν για να την ευχαριστήσουμε. Δεν φτάνει μόνο να ασπαζόμαστε την Αγία της εικόνα και τούτο καλό είναι. Δεν φτάνει μόνο να την χαιρετίζουμε με τους οίκους των χαιρετισμών και τούτο ευλογημένο είναι. Αλλά πρέπει για να την κάνουμε να χαίρεται, να την μιμούμεθα εις τας αρετάς και να της υποσχεθούμε απόψε και να της υποσχόμεθα και πάντοτε ότι θα κάνουμε το θέλημα του Υιού και Θεού της, για να χαίρεται πρώτη εκείνη και μετά οι άγγελοι και όλοι οι άγιοι εξάλλου. Αυτή δεν παραγγέλει? Και με αυτό τελειώνω. Στο γάμο στην Κανά της Γαλιλαίας, θυμάστε όσοι περάσατε από το μυστήριο του γάμου, οι έγκαμοι όλοι, συνήθως εκείνη την ώρα δεν προσέχουν κιόλας, αλλά θυμάστε το Ευαγγέλιο. Αν γι κάνει λάθος ο ιερέας στο Ευαγγέλιο, θυμούνται, α, ο γάμος της Κανά, δεν διάβασε το σωστό Ευαγγέλιο ο ιερέας. Εκείνη την ώρα λοιπόν ακούτε όσοι πορεύεστε εις γάμου κοινωνίαν και όσοι επορεύθητε εις γάμου κοινωνίαν και όσοι θα πορευθείτε, ακούτε και ακούμε όλοι των λόγων και την παραγγελία της Παναγίας. Ότι αν λέγει μη πείσατε. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό που θα σας πει, αυτό και θα κάνετε. Ποιος θα μας πει και τι θα μας πει? Ο Υιός και Θεός μου λέει.
και Θεός σας και Κύριός σας, αυτός θα σας πει. Και τι θα σας πει, ποιο είναι το θέλημά του. Αυτό λοιπόν να κάνετε και δεν θα χάσετε. Αυτό ας τις υποσχεθούμε, ότι για να την ευχαριστήσουμε θα κάνουμε το θέλημα του Υιού και Θεού της. Θα κάνουμε αυτό που θέλει ο ουράνιος Πατέρας μας. Εύχομαι από τα βάθη της ψυχής μου, χρόνια πολλά και ευλογημένα, ο Θεός για πρεσβειών της Παναγίας μας και του Αγίου Οσίου Πατρός ημών Ιωακήμ του Νέου Ασκητού, να μας ευλογήσει ώστε να φτάσουμε εν χαρά και αγαλιάσει, να προσκυνήσουμε τα 7 πάθη του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού και να τον δοξάσουμε αναστάντα εκ νεκρών. Και όπως και άλλες φορές εύχομαι όταν έρχομαι εδώ, να δώσει ο Θεός να περατωθούν οι εργασίες εις τον ιερό αυτό ναό και να χαρούμε τον ναό του Αγίου μας τελειωμένο και να χαρείτε και να χαρούμε όλοι μαζί τον εγγενισμό του προς δόξαν Θεού, προς τιμή του Οσίου Ιωακήμ και σωτηρία ψυχών αθανάτων υπερών Χριστός απέθανε και ανέστη. Καλή Ανάσταση τώρα, γιατί εγώ δεν μπορώ να έρθω πάλι εδώ εις τον Ιερό Ναό, θα πάω σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια, έχω πρόγραμμα σχεδόν κάθε ημέρα. Σας εύχομαι από τα βάθη της ψυχής μου, καλή μεγάλη εβδομάδα και καλή Ανάσταση με χαρά και αγαλίαση σε όλους σας.